Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Αρχικά θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για τα μηνύματα που δέχομαι τόσο για το slam όσο και γενικότερα για όλα τα ευχάριστα που έχουν συμβεί στη ζωή μου. Είναι πάρα πολλά, προσπαθώ να απαντάω κάθε τόσο και σε καθέναν ξεχωριστά. Να με συγχωρείτε αν δεν έχω απαντήσει ακόμα σε εσάς, αλλά θα γίνει σύντομα. Γενικά είμαι σε μια φάση της ζωής μου με πάρα πολύ τρέξιμο, πάρα πολύ άγχος και μεγάλη αγωνία. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι τώρα που μπαίνουν όλα σιγά σιγά σε μια σειρά και σλαμάρουμε κάθε απόγευμα στον Αλφα στις 4 παρα 10, τώρα θα είμαι και πιο συνεπής υποχρεώσιμη στο YouTube. Σήμερα λοιπόν το βίντεο που αποφάσισα να κάνω και να μοιραστώ μαζί σας είναι ένα βίντεο που μου έχετε ζητήσει αρκετές φορές και το οποίο και εγώ βρίσκω αρκετά ωραίο, γιατί όταν μπαίνω στο YouTube και βλέπω άλλες YouTubers, συναδέλφους καταλαβαίνετε, είναι κάτι που το ψάχνω και με ενδιαφέρει πάντα να το βλέπω, όχι από κουτσομπολιό, απλά μου αρέσει να παίρνω ιδέες και από άλλους ανθρώπους για το τι έχουν στη χειμερινή τους τσάντα, φθινοπορεινή. Και ξέρεις, επειδή τώρα σιγά σιγά ο καιρός έχει βαρύνει, έχει αλλάξει, έχει χαλάσει και οι τσάντες οι φθινοπορεινές είναι πιο μεγάλες, μπορούμε έτσι να έχουμε και περισσότερα πράγματα μαζί μας και επειδή η μέρα έχει και περισσότερες υποχρεώσεις, μας βοηθούν αυτές οι μαγικές τσαντούλες ώστε να μην χάνουμε τον μπούσουλα. Μια βίδα. Απαράδεκτο. Γιατί έχω εδώ μια βίδα. Είναι αυτά τα ωραία που συμβαίνουν καμιά φορά, δεν σας τυχαίνει και εσάς να παίρνετε μια τσάντα μετά από πάρα πολύ καιρό που την έχετε, γιατί το καλοκαίρι δεν την κρατούσα αυτή την τσάντα, και να βρίσκετε μέσα κάτι. Κάτι ωραίο, κάτι αδιάφορο. Κάτι ωραίο είναι συνήθως όταν ξεχνάμε μερικά λεφτά στα τσεπάκια. Λοιπόν, αυτή είναι η τσάντα που κρατάω συνήθως μαζί μου το φθινόπωρο και ολημερής. Με βολεύει πάρα πολύ γιατί μένει πίσω στην πλάτη, θέλει backpack. Λατρεύω το χρώμα της, αυτό το καφέ δέρμα, γιατί θεωρώ πως ταιριάζει με όλα. Το καφέ είναι και ένα χρώμα που έχει επιστρέψει στις τάσεις του χειμώνα για το 2018, οπότε νομίζω ότι με τα χρώματα που θα φορέσετε δεν έχετε καμία ανάγκη να τη συνδυάσετε, πάει με όλα. Με τα αθλητικά σας παπούτσια, με μπότες, με τα πάντα. Συνήθως τώρα για αυτές τις μέρες που τα πρώτα κρύα κάνουν την εμφάνισή τους, δένω ψηλά επάνω ένα απλό πουλοβεράκι, το οποίο αν κρυώσω, αν με πάρει το βράδυ τέλος πάντων και κρυώσω, το ρίχνω ή στους ώμους μου ή και το φοράω. Αυτό είναι ένα πουλοβεράκι που έχω πάρει από το BSB. Αυτό εδώ, στο αγαπημένο μου λευκό χρώμα. Ή και ένα πιο ψηλό, ό,τι αγαπάτε. Όλες έχουμε ένα πουλοβεράκι, νομίζω, που δεν το αποχωριζόμαστε τα κρύα βράδια του χειμώνα. Ανοίγοντας λοιπόν αυτή την τσάντα, με κάποια νεύρα, βρίσκεις μέσα πολλά άχρηστα πράγματα. Μεταξύ άλλων όμως βρίσκεις και πολλά χρήσιμα πράγματα. Το πρώτο που κυριαρχεί φυσικά είναι το νεσεσέρ μου. Σας το έχω δείξει και σε άλλο βίντεο, θα βάλω το link από κάτω, τα πράγματα που έχω μέσα σε αυτό το νεσεσέρ. Είναι το ίδιο νεσεσέρ από τότε. Έχω τα απαραίτητα για το καθημερινό μου μακιγιάζ, γιατί πολλές φορές μπορεί να φύγω από το σπίτι και να μην βαφτώ, αλλά στην πορεία της ημέρας να προκύψει μια υποχρέωση που πρέπει, ρε παιδί μου. Πρέπει να το βάλεις λίγο το ρουζάκι, λίγο το make-upάκι. Όλα αυτά λοιπόν τα μαγικά και σημαντικά βρίσκονται σε αυτό το αγαπημένο μου νεσεσέρ και πάντα σε ένα μικρό βαζάκι, λίγο από το make-up μου, για να μην μείνω ποτέ μόνη μου. Δεύτερο που βρίσκει στο νεσεσέρ μου είναι η κολόνια που αυτό το καιρό δεν μπορώ να αποχωριστώ, την αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό το καιρό φοράω, λατρεύω να τη μυρίζω. Κάτι τόσο παθαίνω μια αιμονή με τα αρώματα και το βλέπετε και μέσα από το site μου στο www.elenitsolike.gr. Κάθε φορά που ανακαλύπτω ένα καινούριο άρωμα που πιστεύω ότι η μυρωδιά του είναι ξεχωριστή, θέλω να σας το δείχνω και να σας το παρουσιάζω. Ό,τι σας δείχνω και ό,τι σας παρουσιάζω είναι και δικά μου αγαπημένα και πράγματα που εγώ ξεχωρίζω. Αυτό το καιρό λοιπόν φοράω από Zandig & Voltaire το This Is Hair. Είναι αυτό το λευκό μπουκαλάκι, μπορεί να το έχετε πετύχει κάπου. Μπορείτε να το προμηθευτείτε και όταν, νομίζω τα Sephora το έχουν μόνο. Επειδή όμως κάνουν κατά καιρούς πολύ καλές εκπτώσεις, περιμένετε να πάει εκείνο το 25-30% για να το πάρετε. Πολύ ωραίο και ξεχωριστό άρωμα. Το δεύτερο πράγμα που απαραίτητα υπάρχει μέσα στην τσάντα μου το φθινόπωρο είναι γυαλιά ηλίου. Γυαλιά ηλίου που τα λατρεύω, τα αγαπώ. Αυτή την εποχή μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ριμπανάκια μου. Νιώθω λίγο σαν τη Γιώκο Όνο. Αλλά μ' αρέσει, δεν ξέρω.
Μου βγάζει άλλα instinct από μέσα μου αυτό το γυαλάκι. Αυτό μ' αρέσει γιατί και ο ήλιος, η ηλιακή κοινοβουλία δεν είναι και τόσο έντονη αυτούς τους μήνες, οπότε μπορείτε να παίξετε και με γυαλάκια, με πιο ανοιχτόχρωμους φακούς. Αυτό έχει ένα γκριζογαλάζιο που το βρίσκω πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό και μου αρέσει. Δεν είναι και πολύ μεγάλο, μου αρέσει πολύ. Πάντα μαζί μου φροντίζω και όσοι με ξέρετε πάρα πολύ καλά, ξέρω ότι γνωρίζετε αυτή μου την αιμονή. Πάντα μαζί μου όταν φεύγω πρωί από το σπίτι και δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίσω, έχω ένα σνακ. Απαραίτητα ένα σνακ για τις ώρες εκείνες που με πιάνει μια λιγούρα. Αργούν οι ώρες ακόμα που θα φάω το μεσημεριανό μου φαγητό. Και επειδή νομίζω ότι ξέρετε ότι αγαπώ την υγιεινή διατροφή και αγαπώ ένα προγραμματισμό όσο αφορά το διαιτολόγιο μου, φροντίζω να μην μένω πάρα πολλές ώρες νηστική, γιατί μετά εκείνο το αίσθημα της πείνας με τσακίζει και εμένα και τα νεύρα μου. Οπότε λοιπόν πάντα μαζί μου έχω τις αγαπημένες μου μπάρες, Le Petit Déjeuner, με γρανόλα, χωρίς γλουτένι, με τέλεια γεύση και με πολύ λίγες θερμίδες. Είναι οι αγαπημένες μου μπάρες δημητριακών, τις οποίες, ροφτουλία, είναι μοναδικές. Αυτή είναι η συσκευασία τους. Και επειδή τις ανεβάζω πάρα πολύ συχνά και στο Instagram, όχι μόνο τις μπάρες, αλλά και τη βρώμη που έχει συγκεκριμένη εταιρεία και τα δημητριακά, και με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά, τα βρίσκεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, και σιγά σιγά εύχομαι να τα βρίσκουμε παντού, γιατί ξέρω ότι όλοι θέλετε να τις δοκιμάσετε και πραγματικά αξίζει. Είναι φανταστικές. Τρώω μία γύρω στις 11 και μία τα απογευματάκι μετά το μεσημεριανό μου, αν πεινάσω. Επόμενο πράγμα που βρίσκει στην τσάντα μου είναι κάτι μαντιλάκια για να καθαρίζω τα χέρια μου. Πάντα μαντιλάκια για να καθαρίζετε τα χέρια σας. Προσοχή πάρα πολύ μεγάλη, εκεί κρύβονται τα περισσότερα βακτήρια, μικρόβια, όλα αυτά τα κακά πράγματα που τα μεταφέρουμε χωρίς να το θέλουμε στο ωραίο μας το προσωπάκι και έχουμε διάφορες μολύνσεις και όλα αυτά. Πάντα κατά τη διάρκεια της μέρας και μέσα στην τσάντα σας να έχετε μαντιλάκια καθαρισμού, και μαντιλάκια αυτά είναι τα antibacterial with alcohol, με ενόπνευμα. Μία κρέμα χεριών βρίσκεις εδώ. Αγαπημένη μου αυτό το διάστημα είναι της La Roche-Posay, που είναι σαν βαζελίνη. Είναι αυτή εδώ. Αλλά απορροφάται τόσο γρήγορα από τα χέρια και από το δέρμα, και θέλω να είστε ιδιαίτερα προσεκτικές με τα χεράκια σας, γιατί τώρα που το κρύο γίνεται πιο έντονο, οι καιρικές συνθήκες είναι πιο σκληρές, το πρώτο που επηρεάζεται πάρα πολύ είναι το πρόσωπό μας, το δεύτερο σίγουρα είναι τα χέρια μας. Τα κρατάτε ενυδατωμένα και όμορφα, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες που το πρώτο πράγμα που προσέχουν σε μια κυρία είναι τα χέρια της. Οπότε τα ωραία ενυδατωμένα, καθαρά, περιποιημένα χέρια είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μια κρεμούλα πάντα το χειμώνα μες στην τσάντα. Επόμενο που θα βρεις είναι φυσικά ένα λιποζάν. Αυτό τον καιρό έχω πάθει αιμονή με αυτό από την Απιβίτα Lip Care, είναι στο... πες το μωρέ. Καρύδα είναι. Καρύδα, απλό και ωραίο, απλά είναι υδατικό. Νομίζω ότι ενυδατώνει τα χείλη μου και δεν τα αφήνει να ξηραίνουν. Και ειδικά αν είστε βαμμένες και φοράτε κραγιόν τα οποία είναι και ματ, τα οποία προκαλούν αυτή την ξηρότητα στα χείλη, νομίζω ότι ένα λιποζανάκι από πάνω σε όλη, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να αισθάνεστε και ωραίο, ωραία την περιοχή των χείλιών και να φαίνεται και το κραγιόν πιο ζωντανό σαν να το βάλατε μόλις τώρα. Όπως βλέπεις αυτή η τσάντα είναι κατεξοχήν γυναικεία, δεν έχει τίποτα ουδέτερο μέσα. Ένα lip gloss για τη συνέχεια. Αγαπώ από Dior το Lip Maximizer Collagen Active. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα άχρωμο lip gloss. Ουσιαστικά σου δίνει την αίσθηση της μέντα στα χείλη και σε κάνει να τα νιώθεις πιο υγιή, πιο λαμπερά, πιο δροσερά. Και το αγαπώ πάρα πολύ. Το φοράω πάρα πολλά χρόνια. Το φοράω και σαν θεραπεία πολλές φορές. Γιατί νομίζω ότι αυτή η μέντα κάνει τα χείλη, δημιουργεί μια υπερεμία και τα κάνει λίγο πιο μπαμπάτσκα. Επόμενο προϊόν που έχω πάντα μαζί μου
στην τσάντα του χειμώνα. Είναι ένα λαδάκι, δεν είναι ακριβώς λαδάκι αυτό τώρα, κοίτα να δεις τι γίνεται. Είναι από κυριαστά στο Chronologist, είναι αυτό εδώ. Δεν είναι λάδι ακριβώς. Είναι ένα αρωματικό προϊόν μαζί με λάδι για τα μαλλιά, που βάζεις λίγο δύο σταγονίτσες, το περνάς στα χεράκια, χαϊδεύεις τα μαλάκια, σας έχω μιλήσει και άλλες φορές για τα λάδια μαλλιών, πόσο τα αγαπώ, γιατί κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Και μυρίζει συγκλονιστικά, συγκλονιστική είναι η μυρωδιά του. Μυρίζει σαν να έχεις βγει μόλις από το μπάνιο. Έχει αυτή την αίσθηση καθαριότητας που θέλει στα μαλλιά σου. Και επειδή τα μαλλιά μας σε όλες αυτές τις συνθήκες έχει ρήπανση, καυσαέριο, είσαι σε ένα κλειστό χώρο και έχει τσιγάρο ή μυρωδιές άλλες. Τα πρώτα που την πληρώνουν είναι τα μαλάκια μας, και ακόμα και αν έχεις βγει από το μπάνιο, αν είσαι στο λάθος μέρος, αποκτούν αυτήν την κακή μυρωδιά που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Έχεις ένα ραντεβουδάκι, έχεις το λαδάκι στην τσάντα, βάζεις μία σταγόνα από οποιοδήποτε λαδάκι εσείς αγαπάτε και όποιο λαδάκι ταιριάζει στα μαλλιά σας και ξεχωρίζετε, περνάτε λίγο τις ακρούλες και λίγο και αποκτούν μια άλλη μυρωδιά, αναζωογονητική, και αναζωογονεί αυτή η μυρωδιά και εσάς τις ίδιες. Αυτά! Προτιμώ να έχω λοιπόν μία τσάντα η οποία χωράει τα βασικά που θέλω να έχω μαζί μου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και για να μην λέμε ψέματα κορίτσια μου, αυτά θέλουμε όλες. Προϊόντα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε ωραία, δεν μας αφήνουν να αισθανόμαστε την κούραση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μας αναζωογονούν και μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφες. Θα σας τα αφήσω και σε... θα σας τα γράψω και από κάτω. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου και φυσικά να παρακολουθούτε το www.elenicholike.gr, που πάντα εκεί μαζί με τα φιλαράκια μου προσπαθούμε να δίνουμε ωραίες ιδέες και ωραίες λύσεις, τόσο για την καθημερινότητά σας, όσο και από τα προϊόντα που εμείς επιλέγουμε, ακόμα και για τα θέατρα που μπορείτε να δείτε, για τα βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε. Είναι ένα ημερολόγιο γενικού περιεχομένου και γενικού ενδιαφέροντος. Προσπάθησα να το κάνω αυτό το βίντεο όσο πιο σύντομο γίνεται, τα κατάφερα. Έτσι και έτσι, μάλιστα, πάλι δεν τα κατάφερα. Αλλά τι να κάνω που μιλάω γρήγορα και έχω πάρα πολλά να πω. Θα μου πεις να τα σπάς και να τα κάνεις περισσότερα. Ελπίζω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα θα τα λέμε κάθε εβδομάδα μέσα από το κανάλι μου στο YouTube. Περιμένω να μου πείτε και εσείς τι έχετε μαζί σας στην τσάντα σας, γιατί πάντα η μία δίνει ωραίες ιδέες και ωραίες λύσεις στην άλλη. Λατρεύω την επικοινωνία μας, είναι κάτι που μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Οπότε περιμένω και τα σχόλιά σας, το subscribe σας, και περιμένω να γίνουμε μια ακόμα μεγαλύτερη παρέα. Επιστρέφω πάρα πολύ σύντομα στο YouTube. Μέχρι τότε σλαμάρουμε στον Α καθημερινά στις 4 παρά 10.